Όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία σήμερα, θέλω να τονίσω ότι για τα εθνικά θέματα δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις μέσα στα προβλήματα της κρίσης. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση, κρίση και αξιών, αλλά για τα εθνικά ζητήματα είναι γεγονός ότι υπάρχουν κατακόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εάν η οικονομία ανακάμψει, ο μισθός και η σύνταξη μπορεί να ξανααυξηθούν. Τα εθνικά θέματα, άμα στραβώσουν, έχει αποδείξει η ιστορία ότι είναι δύσκολο να τα ξαναλύσουμε. Γι' αυτό θα πρότεινα με ψυχραιμία και σύνεση ο Πρωθυπουργός να θέσει τα συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει στην Τουρκία, να προσπαθήσουμε από κοινού να αλλάξουμε την πολιτική, την ευρωπαϊκή, ώστε τα hot spots και οι πρόσφυγες να ταυτοποιηθούν στην Τουρκία και να σταματήσει το δουλεμπόριο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και η πνιγμή των αθώων και απελπισμένων ανθρώπων. Πιστεύω ότι αυτή η ταυτοποίηση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής με την υποδομή και τα χρήματα που απαιτούνται να έχει η Τουρκία για να βοηθηθεί στην προσπάθεια αυτή. Εγώ εμένω και στην άποψη ότι πρέπει και ο ΟΗΕ να ενημερωθεί πολύ, γιατί είναι η συντριπτική πλειοψηφία προσφύγων πολέμου, οπότε πρέπει να συνεννοηθούμε στα πλαίσια και του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή και ειρηνική συναδέρφωση και συμβίωση με γείτονες οι οποίοι πολλές φορές είναι δύστροποι και που προκαλούν χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν βοηθά την ειρηνική συμβίωση που η Ελλάδα τουλάχιστον επιθυμεί να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.